έχουν βγει ενστάσεις ότι παιδιά δεν γίνεται να τα πάρετε αυτά τα λεφτά. Είναι δεσμευμένα. Είναι δεσμευμένα, είναι λογιστικό χρήμα, είναι αυτό. Πώς λες ότι θα τα πάρω. Είναι δεσμευμένα από την Ευρωπαϊκή Γενική Τράπεζα. Γίνεται αυτό. Πολύ σωστά. Λοιπόν, να προσπαθήσω να απαντήσω, να ξεκινήσω από τον κύριο Ντράγκη. Τι είπαν οι κύκλοι του κύριου Ντράγκη, ο κύριος Ντράγκη δηλαδή, ως ήθιστε. Είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ως αρχή να συναντάται με πολιτικούς παράγοντες από χώρες που είναι σε πρόγραμμα, κάτι που βεβαίως δεν συνεπάγεται την αποδοχή των απόψεών τους. Και είπαν και ότι η συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα ήταν συνάντηση ιδιωτική, δηλαδή μια ανακοινώσιμη ως προς το περιβάλλον. Τι είχε πει, αυτά είπαν οι κύκλοι του κυρίου Ντράγκη, που θεωρώ ότι είναι το αυτονόητο. Αυτό έτσι ακριβώς όπως το είπε ο κύριος Ντράγκη είναι. Τι είχε πει ο κύριος Τσίπρας, που βγαίνει ο κύριος Τζαμπτζής και όλη η κυβερνητική προπαγάνδα και λέει ότι είπαν ότι συμφώνησε μαζί μας ο Ντράγκη και βγήκε και διέψευσε ο Ντράγκη. Εγώ όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω για ένα πράγμα. Τις θέσεις που διατυπώνουμε εδώ, τις διατυπώνουμε σε όλα τα διεθνή φόρα, τις έχω διατυπώσει καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ως υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν με το χρήσμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Τις διατύπωσα και κατά τη διάρκεια του περίφημου debate στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τις διατύπωσα πριν από μια εβδομάδα σε ένα διεθνές φόρουμ στο Κόμο της Ιταλίας, με όλη την ηγεσία, αν θέλετε, την πολιτική και οικονομική ηγεσία της Ευρώπης. Τις διατύπωσα και στον κύριο Ντράγκη. Κανένας από αυτούς όλους, όχι μόνο ο κύριο Ντράγκη και οι υπόλοιποι, δεν με διέκοψε λέγοντάς μου ότι αυτά που λες οδηγούν τη χώρα σε αδιέξοδο και σας βγάζουν έξω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι προτάσεις και οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ πλέον αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής συζήτησης. Αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Που νομίζω ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και αυτή η ευρωπαϊκή συζήτηση έχει μέσα αυτή τη στιγμή θέματα με βάση τις τελευταίες, τριπλή έκθεση, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΣΑ, την ξέρετε, που δώσανε πριν τρεις μέρες. Που τι λένε? Λένε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που η ανισότητα είναι τόσο μεγάλη που ενώ μέχρι τώρα ακολουθούσαν πολιτικές όξυνσής της δήθεν για να υπάρξει ανάπτυξη, λέει αυτή τη στιγμή η κοινή έκθεση των τριών, φτάσαμε σε ένα σημείο που η ανισότητα αποτελεί περιορισμό για την ανάπτυξη. Αυτά τα λένε οι κύκλοι του κεφάλαιου, γιατί αυτοί οι οργανισμοί αυτά τα κομμουνιστικά. Κύριε Πέρα,